Χρήστος Κτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος στο γνωστό περιοδικό ptisiflight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα, Σταύρο. Στροφή σε μια τύπου πολεμική οικονομία και στην Ευρώπη, γενικά στην Δύση και όχι μόνο. Έτσι. Ναι, κάνεις σωστά και λες τύπου, διότι η καθαρόιμη πολεμική οικονομία δεν έχει εμφανιστεί και ούτε πρόκειται να εμφανιστεί στην Ευρώπη, τουλάχιστον όσο είμαστε στην τρέχουσα κατάσταση υπερέντασης μεν, αλλά τέλος πάντων ειρηνικής ακόμα διαδικασίας. Αλλά σίγουρα έχουμε στροφή σε πολεμικές και αμυντικές δαπάνες, με πάρα πολλές βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη, αμυντικές, να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους με νέα εργοστάσια και νέες υποδομές, αλλά και καινούργιες βιομηχανίες άλλων δραστηριοτήτων, δηλαδή αυτοκινήτων, βιομηχανικών συστημάτων, αυτοματισμών, ηλεκτρονικών, να κοιτάνε πώς να μπουν στον χώρο των αμυντικών παραγγελιών, παράγοντας διάφορα συστήματα ή μετατρέποντας δικά τους. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα είχε ακούστηκε ότι στη Γερμανία η Deutz, μια μεγάλη εταιρεία που παράγει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, είπε ότι ετοιμάζεται να μπει στο χώρο της κατασκευής μηχανών για τεφρακισμένα. Γιατί είναι πολύ σχετικά βέβαια τα κατασκευή του ενός με το άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε μια στροφή οικονομική, η οποία, για να δώσουμε και ένα νούμερο, για το 2024, για φέτος δηλαδή, με στοιχεία του ΝΑΤΟ προβλέπονται οι αμυντικές δαπάνες όλων των χωρών μελών να φτάσουν το 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πολύ. Το οποίο έχει εμφανίσει μια αύξηση 17,9, σχεδόν 18% σε σχέση με το 2023. Συγγνώμη, δηλαδή, αυτά είναι όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα? Και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει. Βέβαια, εδώ πέρα έτσι εξηγείται. Από το 1,23 το 800, περίπου τα 750. Αλλά για να πάλι να δώσουμε ένα μέτρημα, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ο μεγάλος καταναλωτής αμυντικών συστημάτων και αμυντικών επενδύσεων, οι υπόλοιπες χώρες, δηλαδή ουσιαστικά οι Ευρωπαϊκές και ο Καναδάς, θα ξοδέψουν φέτος 430 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ πέρυσι είχαν ξοδέψει 365. Δηλαδή έχουμε περίπου 70 δις δολάρια σε ένα χρόνο αύξηση. Πολύ. Πολύ και αυτό. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ μαζί, 30 πόσες είναι πλην Ηνωμένων Πολιτειών, κάνουν το μισό προϋπολογισμό των Αμερικανών, έτσι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή ο προϋπολογισμός είναι 2 τρίτα χονδρικά οι Αμερικανοί και 1 τρίτο όλοι οι υπόλοιποι. Βέβαια αυτό έτσι ήταν πάντα. Δηλαδή η αμερικανική δαπάνη αμυντική από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου ήταν πάντα εξωφρενική. Όχι απλώς ήταν η μεγαλύτερη στον πλανήτη, αλλά ήταν υπερπολαπλάσια όλων των άλλων. Αυτό δηλαδή γι' αυτό και οι Αμερικάνοι, η βαρύτητα που έχει στην Αμερική, την οικονομία τους, η αμυντική βιομηχανία είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα. Και γι' αυτό έχουν και πολύ μεγάλα λόμπι και έχουν και πολύ ισχυρές εργατικές ενώσεις από εργαζόμενους που είναι στο χώρο της άμυνας και γι' αυτό και επηρεάζονται οι πολιτικοί τους από το που πάνε οι αμυντικές δαπάνες. Δηλαδή έχει άλλη βαρύτητα στη δική τους οικονομία. Δεν έχει τέτοια βαρύτητα και πολιτική επιρροή στις υπόλοιπες χώρες. Ως ποσοστά ξοδεύουν περισσότερα, έχουν αυξηθεί και τα ποσοστά και τα απόλυτα ποσά και τα ποσοστά, φαντάζομαι, ή όχι? Ναι, βεβαίως. Πλέον αυτό που εμφανίζεται φέτος και είναι ρεκόρ και έχει πολύ μεγάλη αξία να το πούμε, είναι το εξής. Το ΝΑΤΟ εδώ και πάνω από 10 χρόνια έχει βάλει ένα στόχο ότι τα κράτη-μέλη του θα ξοδεύουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους κάθε χρόνο σε αμυντικές δαπάνες. Τουλάχιστον 2%. Αυτό λοιπόν δεν το πιάνανε σχεδόν πάρα πολύ λίγοι. Η Ελλάδα ήταν μία από τις 3-4 χώρες που σταθερά ήταν μέσα. Δηλαδή οι αμυντικές μας δαπάνες, οι δικές μας, είναι πάντα ψηλές στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πέρυσι το 2023 που είχε ξεκινήσει το κύμα μεγάλων δαπανών, το όριο το πιάσανε 10 χώρες στις 31. Φέτος θα το πιάσουν 23 στις 31. Άρα έχουμε υπερδιπλασιασμό των χωρών που πιάνουν το όριο το 2% σε αμυντικές δαπάνες και αυτό θα αυξηθεί κι άλλο του χρόνου. Δηλαδή το 23 στις 31 μπορεί να πάει και 26 και 27 στις 31. Εμείς παραμένουμε στις πολύ ψηλά, βέβαια. Έχουμε εκεί που είμαστε στην πρώτη τριάδα, βέβαια,
πέσαμε στην πέμπτη θέση, αλλά δεν σημαίνει για πολλά πράγματα αυτό. Ναι. Για φέτος εμείς θα ξοδέψουμε το 3,08 του ΑΕΠ μας σε αμυντικές δαπάνες. Γιατί βρεθήκαμε στην πέμπτη θέση, μπήκανε σφήνα οι χώρες της Βαλτικής, μικρές χώρες, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, οι οποίες μαζί με την Πολωνία είναι οι τέσσερις από τις πρώτες έξι. Δηλαδή οι πρώτες έξι χώρες είναι οι τέσσερις που είναι δίπλα στη Ρωσία και εξοπλίζονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα. Αυτές είναι οι πρώτες έξι χώρες σε δαπάνες, σε αμυντικές δαπάνες φέτος, με βάση το ποσοστό που δίνουν επί του ΑΕΠ. Των Πολωνών το εξοπλιστικό είναι θηριώδες βέβαια, έτσι. Οι Πολωνοί είναι στην πρώτη θέση, έχουν φτάσει να δίνουν το 4,1% του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες, το οποίο εξωφρενικό. Και το δεύτερο εξωφρενικό είναι, γιατί όταν λέμε αμυντικές δαπάνες εννοούμε το σύνολο, δηλαδή μισθούς, συντάξεις, λειτουργικά κόστη, αγορά όπλων. Δεν είναι δηλαδή όλα αυτά τα ποσά αγορά όπλων, είναι γενικώς λειτουργία του ενόπλων δυνάμεων. Συντήρηση κλπ. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ένα δεύτερο ποσοστό, το οποίο είναι τι ποσοστό από το σύνολο των αμυντικών δαπανών πάει σε εξοπλισμού, δηλαδή σε καινούργια όπλα. Εδώ οι Πολωνοί λοιπόν από το δικό τους θηριώδες 4,12 ακριβώς του ΑΕΠ τους κάθε χρόνο, το 51% θα πάει σε καινούργια όπλα. Το οποίο είναι πάλι το μεγαλύτερο σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Εμείς αντίστοιχα να δούμε μια εικόνα, εμείς θα δώσουμε το 36% των αμυντικών μας δαπανών σε νέα όπλα, δηλαδή περίπου το 1 τρίτο. Ψηλό είναι και αυτό, έτσι. Καλό είναι και αυτό. Ψηλό, ναι, είμαστε στη σχετική κατάταξη στην 10η θέση και η Τουρκία είναι στη 12η κοντά με εμάς στο 34%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, δεν είναι τόσο ψηλά όσο εμείς, αλλά βέβαια ούτε και αυτό έχει πολύ νόημα. Αλλά δηλαδή, μεγέθη, εντάξει. Το 29, αλλά εκεί μιλάμε για τεράστια ποσά. Για εκατοντάδες δις, εντάξει. Το 29% είναι κάτι εκατοντάδες δις. Γενικώς υπάρχει αύξηση και στο πόσα δίνουν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς και στο σύνολο των ποσών που δίνουν για αμυντικές δαπάνες. Και εκεί υπάρχει ένα πλαφόν, νομίζω, ένα κατόφλι του ΝΑΤΟ που λέει ελάχιστο από το 2%. Ναι, για εξοπλισμούς ζητάει το ΝΑΤΟ, αυτά είναι οδηγίες βέβαια. Δεν μπορεί να σε υποχρεώσει κανένας. Δεν υπάρχει μηχανισμός κυρώσεων που να σου λέει ότι. Ήταν 26, κάτι τέτοιο. 20%. Το 20% των ετησίων δαπανών πρέπει να πηγαίνει για εξοπλισμούς. Αυτό το έχουν πιάσει ουσιαστικά όλοι. Δηλαδή αυτό το τηρούν, είναι μόλις δύο χώρες που δεν το έχουν πιάσει, ο Καναδάς και το Βέλγιο. Ο Καναδάς θα το πιάσει του χρόνου, σίγουρα, γιατί έχει κάνει μεγάλες παραγγελίες όπλων, οπότε θα γραφτούν στον προϋπολογισμό και θα το πιάσει. Και το Βέλγιο, ακόμα και το μικρό Βέλγιο, το οποίο πριν από 4-5 χρόνια είχε κοντέψει να ξεμείνει χωρίς στρατό. Το είχε κλείσει το μαγαζί, είχε διώξει αεροσκάφη, είχε κλείσει μεραρχίες, είχε μείνει χωρίς άρματα, δηλαδή πραγματικά κόντεψε να γίνει Λουξεμβούργο. Και οι Βέλγοι τώρα έχουν ξεκινήσει δαπάνες μαχητικά F-35, καινούργιες φρεγάτες, ψάχνονται και δίνουν συνέχεια παραγγελίες. Οι Βέλγοι γενικά πάντως, πέραν της τελευταίας περίοδου που όντως πήγαν να το κλείσουν το μαγαζί, ήταν δραστήριοι πάντα στον αμυντικό τομέα και σε βιομηχανία, παρά το μέγεθός τους, και σε παρουσία, σε αποστολές, σε επιχειρήσεις, σε διεθνείς αποστολές. Οι Βέλγοι έχουν το εξής, έχουν μια καλή σύνδεση παραγωγική και με τη Γαλλία που είναι δίπλα τους, δηλαδή συμμετέχουν εταιρείες τους σε γαλλικές κατασκευαστικές εταιρείες ως υποεργολάβοι, αλλά έχουν και επειδή είναι θεωρείται το Βέλγιο ότι είναι το κέντρο του ΝΑΤΟ, οπότε είχαν και καλές βιομηχανίες που κάνανε κατασκευές μαχητικών, είχαν δηλαδή, ήταν δραστήριος κλάδος. Αυτό που είχε τα τελευταία χρόνια είχαν παρατήσει ήταν οι δικές τους αγορές. Δηλαδή η βιομηχανία τους πραγματικά μετήχε, το κράτος δεν αγόραζε. Θυμάμαι σε μια σύνοδο παλιά της Ευρωπαϊκής, κοινή σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, εποχή Μπους πατέρα, που ήταν ο Ράμσφελτ, υπουργός άμυνας, και είχε ξεκινήσει η συζήτηση, πάλι τα ίδια, για την στρατιωτική αυτονομία των στρατιωτικών πλοίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος βέβαια ποτέ δεν προχώρησε, αλλά ήταν τότε στα πάνω του, το προωθούσαν κυρίως οι Γάλλοι, όσο γνωστό, και στην σύνοδο αυτή είχαν βάλει τους Βέλγους μπροστά να εισηγηθούν
την στρατιωτική αμυντική παύλα αυτονομία, ή βάσει αυτό στην δημιουργία πυλών αμυντικού, την οποία οι Αμερικανοί τότε δεν έβλεπαν με καλό μάτι για ευνόητους λόγους. Αλλά είχαν βάλει τους Βέλγους μπροστά, ήμασταν και εμείς αυτό μέσα. Ναι. Και τώρα αυτό το θέλουν όμως. Τώρα Αμερικά, το θέλουν. Δηλαδή. Αλλά είχε έρθει ο Ράμσφελτ στην Σύνοδο. Οι Αμερικανοί βέβαια ήταν ενοχλημένοι από αυτό, γιατί είχαν καταλάβει τη σκοπιμότητα των Γάλλων. Και ήταν ένα πηγαδάκι εκεί και είχαν καταθέσει την πρόταση οι Γάλλοι. Και ρωτάει δίθεν ο Ράμσφελτ, ποιος έχει καταθέσει την πρόταση, οι Γάλλοι. Και λέει, ενδιαφέρον, οι σοκολατοποιοί. Ναι. Ήταν το, ξέρεις. Ήταν τότε, μετά βέβαια μαζεύτηκε, δεν είχε καμία. Καμία. Αλλά τώρα, τώρα η Ευρώπη βέβαια κάνει μια προσπάθεια, γιατί εδώ οι Αμερικανοί έχουν δίκιο, είχαν περάσει στο άλλο. Άκρο. Είχαν γίνει οι τζαμπατζίδες, οι free riders οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ, έτσι. Ναι, τώρα επανέρχεται η κατάσταση. Βέβαια, τώρα εδώ πέρα πραγματικά έχει μπερδευτεί η κατάσταση στο εξής. Ενώ οι Αμερικανοί διαμαρτύρονταν ότι εσείς οι Ευρωπαίοι δεν ξοδεύετε πολλά για την άμυνα, τώρα λοιπόν αυτό αλλάζει. Και επειδή αλλάζει, θέλουν οι Αμερικανικές εταιρείες όπλων να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά, να πουλήσουν. Mm. Έλα όμως που οι Ευρωπαίοι λένε, ωραία, εμείς θα ξοδέψουμε πολύ περισσότερα. Αλλά θα τα ξοδέψουμε προς όφελος των δικών μας βιομηχανιών. Δηλαδή, τα θέλουν και όλοι και οι Αμερικάνοι όλα δικά τους. Του λέει τώρα που ξοδεύετε. Και θα ξοδεύετε και θα αγοράζετε από εμάς, ναι. Ακριβώς. Και λένε οι Ευρωπαίοι, γιατί να τους δίνω εγώ λεφτά, ας πούμε, και να μην ψωνίζω από μένα. Εκεί λοιπόν γίνονται διάφορες καντρίλες και παιχνίδια, τα οποία δεν είναι μικρά, γιατί τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και μάλιστα, όταν μια χώρα δώσει μια μεγάλη παραγγελία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε αλλού, κάπου λίγο τη βλέπουν οι άλλοι σαν προδότη. Δηλαδή, η Γερμανία είχε πει πριν από 3-4 χρόνια. Συγγνώμη, έκανα λάθος πριν. Επί Μπους νεότερο, όχι η πατέρα. Α, ναι, Μπους, λοιπόν, ναι, η Γερμανία λοιπόν είχε πει ότι θα φρεσκάρει, ας πούμε, την αεροπορία της και θα αγοράσει περισσότερα Eurofighter. Mm. Τα Eurofighter τα αγοράζει γιατί έχει ήδη πολλά, αλλά είναι και από τους κατασκευαστές, κεντρικούς κατασκευαστές των Eurofighter. Mm. Και ξαφνικά ανακοίνωσε ότι θα πάρει και F-35 αμερικάνικα. Αυτό λοιπόν έκανε αναταραχή μέσα στην Ευρώπη, ότι είναι δυνατόν η Γερμανία που είναι βασικός παραγωγός όπλων να δίνει λεφτά στους Αμερικάνους για τα F-35 και όμως το κάνει. Η Πολωνία, το έχουμε πει πολλές φορές, ανοίξαν την πόρτα και μπήκαν οι Νοτιοκορεάτες στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν έτσι διάφορες εντάσεις, οι οποίες έχουν και πολιτική βαρύτητα, διότι τα ποσά που διακινούνται είναι σημαντικά και ζητάνε οι Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες και ενισχύσεις μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια προγράμματα ενισχύσεων υποδομών και βιομηχανιών. Άρα λοιπόν λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας επιδοτώ, πρέπει λοιπόν εσείς να αυξήσετε την παραγωγή σας και πρέπει να πουλήσετε όμως εντός Ευρώπης πρωταρχικά. Πλένει η Ευρωπαϊκή παραγωγή, ευχαρίστως, αλλά για να πουλήσουμε, για βοηθήστε και εσείς ως κράτη, μην κοιτάτε απ' έξω. Με παραγγελίες, ναι. Με παραγγελίες. Οπότε έχουμε διάφορα παιχνίδια. Οι Γερμανοί, μια που το ανέφερες, είδα έκαναν μια παραγγελία για βλήματα των 155,8 δισεκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Έχουν κάνει μια. Συμφωνήσανε με τη Rheinmetall, δηλαδή τη δική τους. Ναι. Μια μεγάλη παραγωγό εταιρεία πυρομαχικών και άλλων. Ένα συμβόλαιο το οποίο βέβαια είναι σε βάθος σχεδόν δεκαετίας, ότι θα δώσουν 8,5 δις ευρώ μόνο για πυρομαχικά 155 χιλιοστών. Βέβαια, σε αυτά το 8,5 δις. Κάποια από κάποια πυρομαχικά πάνε Ουκρανία, κάποια θα πάνε Δανία και Βέλγιο που συμμετέχουν, αλλά ο κύριος όγκος είναι για τη Γερμανία και είναι η μεγαλύτερη παραγγελία με τα πολεμικά που έχει δοθεί στη Γερμανία για πυρομαχικά. Και είναι μόνο για βλήματα 155 χιλιοστών. Τα ταπεινά και ξεχασμένα των 155 έχουν γίνει τα πιο περιζήτητα, έτσι. Ναι, είναι αυτή τη στιγμή όποιος έχει σε οποιαδήποτε κατάσταση και σε οποιαδήποτε χρονολογία κατασκευής τα μοσχοπουλάει. Mm. Πάντως η Γερμανία, αυτό που ανέφερες με την παραγγελία για τα F-35, προφανώς είναι το trade-off για να πάρουν το OK από τους Αμερικανούς να αναβιώσουν τα εξοπλιστικά τους και την αμυντική τους βιομηχανία. Νομίζω πρέπει να είναι το. Ουσιαστικά η απαραίτητη αγορά για να πάρουν το πράσινο φως. Υπάρχει εδώ και μια ιδιαιτερότητα η οποία είναι μέσα με στις ισορροπίες του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία είναι από τις χώρες που έχει ρόλο να έχει διαθέσιμα μαχητικά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν μπορούσαν να είναι και Eurofighter, αλλά η Γερμανία προτίμησε από ό,τι φαίνεται για να κάπου να ικανοποιήσει και τους Αμερικάνους να πάρει F-35 που να έχουν και αυτό το ρόλο.
να, αν χρειαστεί, να μεταφέρουν τα πυρηνικά, όπως το λένε, τις πυρηνικές βόμβες του ΝΑΤΟ. Και θα γίνει και ένα κέντρο σοβαρό συντήρησης εκεί, έτσι, μετά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήραν οι Γερμανοί, οι δικές τους εταιρείες, πήραν και ένα μεγάλο κομμάτι κατασκευής των F-35, της Attractu. Δηλαδή η παραγγελία που δώσανε δεν θα έχει επιστροφές. Θα τους γυρίσει πίσω ένα μέρος. Και μάλιστα έχουν πει τώρα το 35 που παραγγείλανε, 35 F-35. Ακούγεται έτσι χαριτωμένα, ναι. Τα 35 αεροσκάφη μάλλον θα αυξηθούν. Είπαν ότι μπορεί να πάρουν άλλα 8, ίσως και περισσότερα. Βιάζονται και αυτοί. Δηλαδή, βιάζονται να τραβήξουν όσα περισσότερα όπλα μπορούν τα τελευταία χρόνια, και ήδη τα 100 είχαν ανακοινώσει πέρυσι, πρόπερσι μάλλον, ότι θα φτιάξουν, ότι φτιάχνουν ένα ταμείο 100 δις ευρώ για την άμυνά τους. Ναι. Αυτό θα αυξηθεί πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή τα 100 δις ήδη έχουν πολλές παραγγελίες φύγει μέσα από αυτό. Θα αποπληρωθούν βέβαια σταδιακά, δεν φεύγουν επί τόπου. Αλλά αναμένουμε ότι θα ανακοινώσουν μια σοβαρή αύξηση πάνω σε αυτό το ποσό. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε 100 δις για το ΑΕΠ της Γερμανίας δεν είναι υπερβολικό. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι υπερβολικό ποσό. Κυρίως κατευθύνεται εσωτερικά, οπότε πώς το λένε, θα γυρίσει πίσω. Ναι. Απλά πληρώνουν. Δηλαδή τώρα θα αγοράσουν 108 άρματα Leopard ολοκένουργια για να εξοπλίσουν μια μεραρχία η οποία θα σταθμεύει στη Λιθουανία. Yeah. Δηλαδή συγκροτούν μια καινούργια μεραρχία και την εξοπλίζουν από το μηδέν, όλο καινούργια όπλα, και θα μένει μόνιμα στη Λιθουανία για την άμυνα των Βαλτικών. Ακριβώς, για να είναι δίπλα στη Ρωσία. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ευρώπη πήρε το όπλο της, ενδιαφέρον. Ακριβώς, να πούμε μια παρατήρηση η οποία αφορά την Ελλάδα. Είπαμε πως τι ποσοστό των συνολικών αμυντικών δαπανών πάει σε εξοπλισμούς. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αυτό το, είπαμε, το 34%. Αλλά η Ελλάδα από το σύνολο των αμυντικών της δαπανών δίνει περίπου το 56% σε μισθούς συντάξεις προς στρατιωτικού προσωπικού, το 36% σε εξοπλισμούς όπως είπαμε, το 0,3% σε υποδομές, το οποίο είναι ελάχιστο, τόσο λίγο μόνο, και 7,7% σε λειτουργικό κόστος. Αυτό τώρα είναι ανισόρροπο. Δηλαδή δίνουμε πολλά λεφτά σε συντάξεις, okay, και σε μισθούς, καλά κάνουμε, έχουμε προσωπικό και αυξημένο προσωπικό σε σχέση δεν με δίνουμε το... για υποδομές και συντήρηση. Και δεν δίνουμε για υποδομές και συντήρηση. Δηλαδή παίρνεις τα όπλα, το 1/3 των χρημάτων σου το ξοδεύεις σε όπλα, και μετά αυτά τα όπλα, καύσιμα, πυρομαχικά, συντήρηση, λειτουργία, δίνεις το 7%. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει απαξίωση. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει σοβαρή συντήρηση. Έτσι. Λάμπρο, να το πούμε απλά. Τα παίρνουμε τα όπλα και τα βάζουμε στο ράφι. Και όταν βάζεις ένα όπλο στο ράφι και, και φύρεται από την αχρησία, αλλά και δεν εκπαιδεύεται το προσωπικό πάνω σε αυτό το όπλο, δηλαδή αυτό το όπλο δεν εισπράττεις αυτό που μπορεί να σου δώσει. Ναι, ναι. Δεν κάνεις απόσβεση ούτε προς τη θέμα επιχειρησία. Ακριβώς, δεν εκπαιδεύεις το προσωπικό σου, δεν το έχεις σε έτοιμο πόλεμο, πολλά δηλαδή χάνει. Αυτή λοιπόν η ανισορροπία, που μάλιστα μέσα στα στατιστικά που βλέπω μπροστά μου, πραγματικά ξεχωρίζει. Δηλαδή περισσότερες χώρες δίνουν αρκετά, έως και διπλάσιο ποσοστό, 15, 20, 30% σε λειτουργική δαπάνη. Μάλιστα. Άρα έτσι εξηγείται. Ναι, αν δεις, έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί για το πόσα βασικά οπλικά συστήματα, έτσι, είτε μιλάμε για φρεγάτες, είτε για αεροσκάφη, είτε για άλλα του στρατού ξηράς, δεν έχουν απαξιωθεί γιατί δεν έγινε ο εξυγχρονισμός, δεν έγινε αναβάθμιση στην ώρα της κλπ. Σκέψου ότι το ναυτικό μας έχει 80 εκατομμύρια το χρόνο λειτουργικές δαπάνες. Αστείο. Μόλις. Αστείο. Πώς θα, δηλαδή, έχουμε, θέλουμε ένα στόλο με 14, 15, 16, 18 φρεγάτες, κορβέτες, και δίνουμε 80 εκατομμύρια για να δουλέψει όλο αυτό το σύστημα. Πώς θα δουλέψει με τόσα καράβια? Που κάθε καράβι, αν το συντηρεί σωστά και τα καύσιμά του και τα λιπαντικά του και οι επισκευές του, θέλει 5-10 εκατομμύρια το χρόνο το ένα καράβι. Πώς λοιπόν θα τα συντηρήσεις τα 15 καράβια που θες με 80 εκατομμύρια όλα μαζί? Δεν βγαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Έτσι εξηγούνται. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστος Κτενάστον, ευχαριστούμε πολύ.